Ladies and gentlemen, λοιπόν, welcome to NBC Sport Review. Αμώ το ήχο να μην είχες. Να, αν έχεις καλύτερα. Δεν ακούς καλά. Όχι. Δυνατά το rebound, yeah! Θα πάρει το foul. Paxton, yeah. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Έφυγε. Δεν πειράζει, το κάνω από εκεί. Αστοχία σήμερα. Δεικτική κίνηση από τον Πάξον, ο οποίος οδηγεί την ομάδα. Πάρει το φάουλ ο Γκραντ. Τεσσάρι σου. Μεγάλη αστοχία στις βολές. Αστοχία στις βολές. Ένα δύσκολο, μια δύσκολη προσπάθεια από τη Χένια. Rebound, οριακά έχει το rebound. Ένα μόνο να άλλαξε στο σπίτι. Και now το fast break. Με τον Στόκτον, ο Τζόρνταν με την μπάλα, Τζόρνταν για τον Πάξον. Πάξον που θα σηκωθεί για το τρίποντο. Μια μήνα ζώνης. Εύστοχος ο Πάξον, μεγάλος ο Πάξον σήμερα. Έχει δει 5 πόντους. Τα δεν έχει. Όχι, 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 όχι. Θα κάνει τα βήματα που δεν τα βλέπουν οι Έλληνες εκεί. Κάνει τα βήματα. Πίπεν με την μπάλα. Πίπεν για τον Πάξον. Όχι, για τον... για τον Γκραντ. Κάτι έτσι. Είναι γρήγορο το παιχνίδι. Έξοχος συνδυασμός. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι γρήγορο και αυτό μάλλον ευνοεί την... ομάδα των Bulls. Πού το βάζεις? Οι Bout! Καλά, ο Πάξον έχει σήμερα, κάνετε θέλει, ε. Έξοχη επιθετική προσπάθεια. Τρεις πόντους μπροστά οι Bulls και πολύ γρήγορο παιχνίδι. Βλέπουμε ωραίο μπάσκετ σήμερα. Όχι μπάσκετ της σκοπιμότητας. Όχι ρε, καθοριστική το κεφάλι. Έξω το πέρασμα για τον Grant από τον Cartwright. Δεν προλάβε να κλέψει. Γρήγορη ομάδα και η Γιούτα φεύγουν υψηλή του στον εφηβιασμό. Αλλά όχι πάντα εύστοχη, καθώς η γερή άμυνα ζώνης. Το σουτ από μακριά στοχή. Ο Τζόρνταν αποτυχαίνει ο Τζόρνταν. Φοβερά. Και να το εφηβιασμός πάλι. Όχι, όχι ρε, γαμώτο. Να άκουσα το κλέψιμο. Ούτε εγώ το άκουσα. Και μπροστά στο Τζόρνταν. Θα κάνει το σουτ. Charging! Μισό λεπτό. Είπα το charging. Εντάξει. Έλα ρε. Τι σημαίνει five second violation. Α, στο κάνει και εσένα μια φορά. Τι μου το κάνει ρε εσύ. Περίμενα και την κάμερα και μου λες ξαφνικά. Ε, είδες πάει 5 second. Αν δεν έκανες. Α, sorry, καλά, δώσε μια φάση. Ένα καλά θέλω. Με δουλεύεις, ρε. Ή μπερδεύτηκες. Τι μπερδεύτηκα, μάλλον. Λοιπόν, έλα, δώσε μια φάση. Παίξε, ρε, παίξε, παίξε. Όχι, εντάξει, έλα, πάρτε. Τώρα με συγχωρείς, πώς την έκλειψε. Εκεί. Τέχνη. Όχι ρε γαμώτο, εκεί από την άλλη έπρεπε να δώσεις. Αλλά πάλι κλεψίματα, εκεί θα κοντρολάρει το ρυθμό. Έλα.
Πού την πέρασε εκεί. Τι έχασε ο άνθρωπος, ρε. Να μου πεις τώρα κάρτα, έγινε. Όχι ρε παιδιά, είναι, όχι ρε είναι παιδιά. Πολύ καλή άμυνα. Πάλε μια άμυνα ζώνας, ζώνης. Πες το από κοντά. Να μου αφήνεις χώρο. Τώρα, άρα ήταν, έχεις πεθάνει. Νέο καλά. Υπάρχει λύση στην άμυνα της ζώνης αυτήν. Υπάρχει λύση στα περιφερειακά σουτ. Τι είναι. Να ξαπέξω και είναι επικοινές. 16-21 το σκορ. Βλέπουν την ίδια άμυνα πάλι. Ο Πάξον είναι εύστοχος. Κοινός έχει ξεκολοφαντιστεί. Θα πάρει το μαλλί και μαλλόν. Τεσσάρταν, έτσι. Τριάρι. Ο Πίπεν. Να ένας παίκτης της Γιούτα που είναι εύστοχος συμβολές. Πατάει γραμμή. Είναι άστοχος. Δυνατά το είπα εκεί. Μετά από πολλές επιτυχημένες προσπάθειες. Ρινίκο, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ φταίω. Συνεπολέξτε πες του. Δύσκολος ήταν από τον Cartwright. Δύσκολος ήταν από τον Cartwright. Και δύσκολο, βέβαια, το καλάθι του ψηλό πληρώνεται πάντα. Νίκο, αν είναι η μητέρα μου, δεν είμαι εδώ. Ξεχωρίζεις να πες την ίδια άμυνα. Ναι. Να και εγώ. Είσαι εύστοχος να πω. Τζόρνταν είναι ρε. Πάρε το. Ψηλώσουν αυτός έτσι. Κάτρα έτσι, ναι. Δεύτερο φάρο του κάτρα έτσι. Έλα ρε μαλάκα ήταν. Σε οργανωμένη άμυνα επίθεση. Όχι, από κοντά ο Cartwright. Δευτερόλεπτα ακόμα. Οι Bulls έχουν όλη την επίθεση. Έξω χαοπίπεν ανάμεσα από τρεις παίκτες. Έξοχο καλά θα γίνει. Θα πάει. Και στο όριο. Αν την έχεις πιάσει. Δεν την είχα πει, δεν προλάβαινε. Αυτός είναι, ποιος είναι, Στοκτόν. Ναι. Χόντρες του. Και η ομάδα της Γιώτας έκανε κάτι πρωτοφάνες, κύριε Σίκη. Τέλειωσε το ημίχρονο χωρίς φαουλ. Αφού δεν παίζει σωστή άμυνα, τι να σου κάνω. Πώς είναι. Άρα μπήκε, τι κάνεις εκεί. Αυτό πώς είναι, έκανε το φάουλ τους. Μάλλη για το rebound. Έξοχος ο συνδυασμός εκεί. Δεν είδα βέβαια που πήγε η μπάλα. Σωστό το σφύριγμα. Καθώς... αλλά πάλι σπρόσφυσε και από το μάλλον. Πετύχει το καλάθι. Ο Μίλμαν
Ταχυδρόμος. Όχι ρε, χάνω αυτό τα καλάθια ρε. Να, πάλι ένα κενό στην άμυνα. Οι Bulls που μετά τις αλλαγές που κάνανε δεν παίζουν καθόλου καλά. Έξοχο και το πλέψουμε εκεί. Κάποτε πρέπει να σου πάρει αυτός εκεί πέρα, γιατί είναι 3 δευτερόλεπτα, δεν το σφίγγουν πάλι οι διαιτητές. Βλέπει μέσα το Farmer. Από την πολιτεία του Αϊντάχο ήρθε στη Γιούτα να παίξει το καλό μπάσκετ που ξέρει. Επιτέλους μια λύση μετά από πολλή ώρα. 37-34 το σκορ. Εύστοχος εκεί. Ο Μπέιλι βλέπουμε μια ευστοχή από τους ψηλούς της. Και ναι, έξοχο το φάλε εκεί. Σημείωσε εδώ το φάλ που το έχει κάνει, ρε. Μια στιγμή, να. Αυτός είναι ο Κάλτρα. Όχι, βέβαια, μαλάκα, δεν είναι πάση εκεί. Και να έρθει διαδόσεις και πάλι. Μάρκο, εκεί ο υπολογιστής με τρέλανε. Νίκο, εγώ την παίρνει μια που θα στο ψηλώσω. Αφού δεν πήγαινε μπάλα εκεί. Οπό. Μάλλον θα πρέπει να πάρει ο Νίκος Μπερμπάκος, προπονητής των Chicago Bulls. Θα πρέπει να πάρει ένα time out για να ψυχώσει την ομάδα του. Εκεί ο Χάνσελ προσπάθησε στην κάθοδο, αλλά το μετρήσαν οι διαιτητές. Κακώς βέβαια. Τι γίνεται κύριε παιδιά. Έξω εκεί ο. Ναι. Δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος. Γι' αυτό που αντιμετωπίζετε. Και πάλι άμυνα ζώνης. Αλλαγή. Άλλαξε ο παίκτης. Εκεί που δεν έπρεπε και όπως καταλαβαίνετε. Πάρουμε ένα time out εκεί γιατί έγινε ένα σφάλμα. Ναι, πάει. Μια καλή άμυνα μετά από... Αρκετή ώρα. Αρκετή ώρα. Εκεί το σκορί. Εύκολη δουλειά. Που έγινε. Αλλά η πια. Έξω χιτάπα εκεί. Μια πολύ σκληρή άμυνα από τη Γιούτα. Προσπάθησε και να κόψει το κάθομα πάνω. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά βεβαίως γιατί είναι πολύ καλή ψηλή της Γιούτα. Έξω από το rebound του Sellers. Ικανότητα. Σταθερή ανάμεσα. Σταθερή. Δεν είναι καλή δική μου. Φοβερό το 1-2. Είναι δύσκολο να παίρνει rebound ανάμεσα στον Eaton και στον πώς το λένε τον άλλο. Ένα ωραίο. Μου το έχει χάσει πολλά rebound του πλάκα. Όχι ρε μαλάκα μου το κέρατο. Από την άλλη να δώσει την πάσα. Και βέβαια εκεί το πρώτο τρίποδο της Γιούτα. Δεν είναι εκεί τις πάσεις, από την άλλη μεριά. Ποιος είναι εκεί, γεια σου, γεια μέσα εδώ, κοντός είναι αυτό. Πάρε το πρώτο. Μας είναι κι άλλος εδώ. Κάνει κι άλλος. Οπ, γεια μέσα. Το κουτούνι αυτό, λάθη. Πάμε. Μαλακιά, μαλακιά. Κλέψιμο, κλέψιμο. Λάθος, λάθος. Rebound, rebound. Όχι, τίποτα, δεν κάνω πολλά τρίποτα. Έλα ρε.
έπρεπε βλακία με τα κανακία με τα τσαβάρα. Άμυνα ζώνης πες πάλι. Βεβαίως. Υπάρχουν λύσεις. Καλύτερη, καλύτερη επίθεση στη ζώνη είναι το σοτ. Το σοτ από μακριά. Πόσο εκεί τη γλίτωσες, πώς το γλίτωσες το κλέψουμε εκεί πέρα. Έξοχο, διορθώνω το λάθος του πάλι. Θα βγάλει τη, βέβαια εκείνη ήταν το κενό, δεν προλάβει να οργανωθεί. 51 το σκορ, 2,5 λεπτά. Όχι ρε. Ω, τρέιλερ ο πίπερ από πίσω. Μάλλον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πώς να κάνει βέβαια εκεί με το λίπος του. Και φάουλ εκεί, είναι το τεσσάρι σου. Το τεσσάρι μου είναι. Ναι. Τι ποιον έχουν τεσσάρι. Το πάρ' time out, πάρ' time out, έλα. Το πάρ' time out τόσο έρχοντα, κάποιος έχει κρασί. Πάρ' time out. Ρε μαλάκα. Τζόρνταν. Νέο τρίποντο, άστοχο αυτή τη φορά, παίρνει το rebound, δεν το παίρνει τελικά. Κάνει το φάουλ ο Τζόρνταν. Σου την ομάδα το προναδεύει ο καλάθι, να δούμε όμως αν θα έχει κέρδος. Δεν έχει κέρδος τελικά. Πάξον με την μπάλα. Πάξον ελύσεται. Πάξον κάνει το λάθος. Και ένα θεαματικό κάρφωμα Air Jordan από τον Griffith. Πάξον που παίρνει το φάουλ. Στόκτον. Δεύτερο φάουλ. 1-23 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Είναι αυτά τα παιχνίδια από το NBA πολύ, πολύ θεαματικά. Και να μας ευλογείτε που σας το φέρνουμε στην Ελλάδα. Στο NBC λέει. Είδατε την ταχύτητα με την οποία φύγαν πάλι οι παίκτες της Γιούτα. Είσαι μπροστά, ε. Μου φαίνεται και ένα καμπακάκι. Έξω. Ποιος είναι ο Ιορδάνης αυτός. Ιορδάνης, ναι. Χάνει ρε Ιορδάνη από εκεί καλά. Λοιπόν, προλαβαίνω. Μπορεί. Άντε και νόμιζα ότι έκανε φάουλ. Ό,τι έκανε εκεί, μια μαγεία. Εξέλεξε. Πολύ αλπικός παίκτης. Εκεί βρίσκει πάλι. Δεν παίζω το ψηλό, δεν πάω να σου παίξω με τίποτα. Εντάξει. Πάξον σήμερα. Φαίνεται τους Bulls μπροστά για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα. Πάλι 5 δευτερόλεπτα. Όχι 5-25. 5-25. 65-64 έχει αγωνία αυτός ο αγώνας. Πάλι αυτό πάλι και από μακριά. Αστοχή. Παίρνει το rebound από Περτιού και καρφώνει την μπάλα. 65-66 μπροστά οι Bulls. Περτιού προσπαθεί να το μεταφέρει και άμυνα και ο Πάξον κάνει ένα φάουλ την τελευταία στιγμή. Σωστό. Είναι το δεύτερο φάουλ του Πάξον. 10-22 για το τέλος της τρίτης περίοδου για να δούμε αυτό το παιχνίδι. Τι θα πώς απειλώσαμε στο NPC. Πάξον χάνει εκεί το σούτ ήταν ρογιασμένο. Φόρε με έχει καμίσει. Ο Περτιού όμως είναι εκεί πέρα. Ο Περτιού είναι εκεί και τιμωρεί. Βεβαίως έχει κουραστεί λίγο. Και αυτό δίνει το δικαίωμα. Για μένα είναι πολύ δυσκέστη. Επίθεση μέσα σε 2 δευτερόλεπτα έχει.
Δεν πέρασε πάλι αυτό. Δεν πέρασε ο αμφιδιασμός αυτή τη φορά. Ο Πάξον με την μπάλα, Πάξον ελέγχει, Πάξον γυρίζει, Πάξον στον Τζόρταν, ο Τζόρταν για τον Πάξον. Ο Πάξον. Έξοχη άμυνα για τον Πίπεν, δεν βγήκε πάσα. Και πάλι άμυνα ζώνης. Τι κάνεις κύριε Μάρκο, το θες αυτό που το έκανες δηλαδή. Έφτασε μια φορά την μπάλα και σηκώθηκε, αλλά πήγε πέρα. Πίπεν με την μπάλα, Πίπεν. Για τον Πάξον που γλιτώνει και το κλέψιμο, Πίπεν μου παίρνει την πάσα, σηκώνεται. Κάνει το καλάθι, είναι δυνατόν.